Σας ενημερώνω και προφορικώς, όπως σας έστειλα και στο mail σας, ότι ο κύριος Βαρβετζής Απόστολος έχει διαγραφεί από την παράταξη του Δημάρχου και πλέον είναι ανεξάρτητος. Παρασυγητήσει ο κύριος Δήμαρχος, είναι αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου και αντικατάσταση Προέδρου. Κυρία Παλαιολόγου, παρακαλώ. Γεια σας, ονομάζομαι Χρύσα Μαρία Παλαιολόγου και για το πρώτο θέμα θα σας παρακαλούσα να διαβάσετε κάτι το οποίο έχω γράψει. Λοιπόν, θα διαβάσω εγώ πρώτα το κείμενο που μας έδωσε η μαθήτρια εδώ, η Δεσποινής Παλαιολόγου, έτσι. Ονομάζομαι Χρύσα Μαρία Παλαιολόγου, είμαι μαθήτρια του Σπυρούνου ΕΠΑΛΚ και είμαι Καλονιάτσα από τον παππού μου ιατρότη μου Λέοντα Παλαιολόγου και τη γιαγιά Μαρία Παλαιολόγου και το θείο μου Δήμαρχο Καλονίας Ιωάννη Παλαιολόγου. Λοιπόν, προσφάτως έκανα μεταγραφή από την Αθήνα και από το γυμνάσιο Βίρονα στο Σπυρούνο ΕΠΑΛΚ Καλονίας. Έμαθα από συμμαθητές μου και τον πατέρα μου ότι πρόκειται να αποπευθεί από πρόεδρο τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή ο κ. Βαρβετζής. Είναι τραγικό να προβείται σε μια τέτοια ενέργεια για πολιτικούς λόγους. Στην τελική δεν μας ενδιαφέρουν τα παιχνίδια των μεγάλων. Ο κ. Βαρβετζής, πέρα ότι είναι καθημερινά κοντά μας, είναι εκείνος που ουσιαστικά μαζί με τους καταπληκτικούς καθηγητές μας, μας έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσω, μου έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσω στο ΕΠΑΛΚ Καλονίας και να νιώσω πραγματική καλονιά της σας. Παρακαλώ πολύ, δεδομένου ότι η σχολική χρονιά παλιθιάζει στο τέλος της, να αναβάλλετε μια τέτοια τραγική απόφαση για την επόμενη σχολική χρονιά. Ελπίζω για ακόμα μια φορά να μην αποφασίσουν οι μεγάλοι για μας χωρίς εμάς, θερμή παράκτηση όπως αναγνώρισε τη μεγαλοφόνο στην επιστολή αυτή, το οποίο το έκανα. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μιλήσετε για τους μαθητές του Ισπερινού ΕΠΑΛΚ Καλονίας. Για να το κάνετε αυτό θα έπρεπε να έχετε υπογραφές. Μπορείτε να μιλήσετε για τον εαυτό σας. Επειδή λέτε για τους μαθητές. Εντάξει, σας το τονίζω, το ξέρω. Λοιπόν, ερωτήσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Η εισήγηση είναι ότι λοιπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού του άρθρου 6 του νόμου 4623 2019 και του άρθρου 10 του νόμου 4625 του 2019, λοιπόν, και κατόπιν πρότασης του Δημάρχου, ο οποίος εκείνος ορίζει τα 3/5 της Σχολικής Επιτροπής, ο κύριος Βαρβετζής, ως γνωστό πλέον, δεν είναι και καν μέλος της Δημοτικής Παράταξης δικιάς μας. Λοιπόν, φεύγει από την Επιτροπή και στη θέση του θα πει ο κύριος Αλεξίος Στράτιος. Αυτή είναι η εισήγηση. Ερωτήσεις. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Δήμαρχο, αν και είναι υπεύθυνος, όπως είπε, για τα 3/5, πώς είπατε, τα 3/5 της Επιτροπής να τα ορίζει ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, ο κύριος Βαρβετζής εκλέχθηκε με ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον ψηφίσαμε όλοι μας τότε, όπως και τον κύριο Περιβολάκη, οι οποίοι μέχρι τώρα και οι δυο δεν έχουν δώσει αφορμή να συζητούνται τα ονόματά τους είτε στα δημοτικά σχολεία είτε στα γυμνάσια. Το ερώτημά μου είναι για ποιο λόγο αντικαθίσταται σήμερα ο κύριος Βαρβετζής. Μήπως δεν έκανε καλά τη δουλειά του, μήπως δεν ήταν συνεργάσιμος με τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μήπως δεν χειριζόταν καλά τα χρήματα που έπαιρνε από την πολιτεία, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, μήπως η θέρμανση, διότι τον έβλεπα μια φορά, λέει δεν έχουμε πετρέλαιο, λέει να ασχοληθώ λίγο, να παντρώσω στα σχολεία πετρέλαιο και εγώ και διάφορα. Έβλεπα το ενδιαφέρον του και πραγματικά αυτό με συγκινούσε, όπως και το ενδιαφέρον του κυρίου Περιβολάρη με τα σχολεία. Κάθε φορά που έβλεπα αυτό το παιδί το Περιβολάρη μου ανέφερε προβλήματα των σχολείων, των δημοτικών σχολείων και έλεγε θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο και γινόταν αυτά. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Περιβολάρη, ο κύριος Βαρβετζής. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα για ποιο λόγο αντικαθίσταται. Αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, αν είχαν κάποια κόντρα με τον κύριο Δήμαρχο, αυτό δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μια αντιπαλότητα της παράταξής τους. Ας το βρουν ενδοπαρατεξιακά. Ας λύσουν τη διαφορά τους ενδοπαρατεξιακά. Εμείς πήραμε απόφαση ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ σήμερα
διστάζω να πω να φύγει ο Βαρελτζής, ο οποίος δεν έδωσε κανένα δικαίωμα ως προς τα καθήκοντα της, ως προς τη λειτουργία των καθηκόντων του, και να ψηφίσω κάποιο άλλο πρόσωπο. Νομίζω και οι συνάδελφοι της παράταξής μας, όλοι από ό,τι του συζητήσαμε, δεν έχει κανένα παράπονο από τον κύριο Βαρελτζή. Όχι μόνο και από τον Περιβολάρη και από τον κύριο Βαρελτζή. Υπάρχει μια διαφορά σε αυτά που λέτε όμως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν τελειώσατε, συγγνώμη. Λοιπόν, εσείς είστε πρόεδρος, εσείς συντονίζετε εργασίες. Δεν θέλω να. Όχι, όχι. Απλά σε αυτό που αναφέρετε, επειδή λέτε ότι έχετε δυσκολία να ψηφίσετε κάποιον άλλον κτλ. Δεν είναι θέμα να ψηφίσετε. Βεβαίως έχω δυσκολία. Δεν είναι θέμα να ψηφίσετε. Θα σας θυμίσω λοιπόν το εξής. Την προηγούμενη φορά σας θα ξεθυμίσω η διαδικασία, θέλετε, για το πώς το κάναμε την προηγούμενη φορά και τι θα κάνουμε και τώρα. Να το ορίσουμε λίγο στο κεφάλι, να το ξέρουμε πώς το έχουμε αυτό. Έτσι, λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά 3/5 από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Λοιπόν, ποσοστή αναλογία κτλ. Το 3/5 δεν χρειάζεται να σας το πω κτλ. Η υπόδειξη του Δημάρχου είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος λοιπόν ορίζει τα 3/5. Υποχρεωτικά κάποιοι διευθυντές σχολείων επίσης μετέχουν. Η απόφαση που είχαμε πάρει εμείς, αν θυμόσαστε, και ήταν ομόφωνη, ήταν ότι και η μία επιτροπή και η άλλη θα είναι 15 μελείς. Αυτό ήταν το πρώτο που είχαμε πάρει απόφαση. Μέσα σε λοιπόν τα μέλη αυτά υποχρεωτικά θα ήταν κάποιοι από τη διεύθυνση των σχολείων. Τα 3/5 υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και 2 από τα 15 μέλη ήταν τα υποδειχθούν από την αντιπολίτευση. Η οποία κανονικά συνεδριάζει χωριστά η αντιπολίτευση, όχι μαζί με την παράταξη του Δημάρχου, και αποφασίζει για αυτά τα 2 μέλη. Καταλάβατε. Αυτό είναι τυπικό να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, Γιώργο. Έτσι, λοιπόν. Και από εκεί και πέρα, ο νόμος δεν είναι του 2010, είναι του 2019 και έχει αλλάξει. Λοιπόν, άρα, ο κύριος Βαρελτζής, πρώτον, δεν είναι θέμα ενδοπαραταξιακό για να λυθεί, όπως σας είπα, ήδη από τη Δευτέρα αποτελεί παρελθόν για την παράταξη του Δημάρχου. Αυτό έχει τελειώσει. Έτσι, λοιπόν. Και κατά δεύτερο λόγο, ναι, προφανώς δεν σας ενδιαφέρει, εγώ είμαι παρθυνωμένος, σας ενημερώσω, σας ενημερώσω και γραπτός. Εντάξει. Και κατά δεύτερο λοιπόν, τα 3/5 αυτά λοιπόν ορίζονται, προτείνονται από τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος λοιπόν πλέον δεν προτείνει τον κύριο Βαλετζή, θα προτείνει τον κύριο Αλεξίου. Ορίστε κύριε Ρούση. Α, συγγνώμη, αν δεν τελειώσατε. Τότε γιατί ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα. Πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει να ψηφίσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται. Και να μην ψηφίσετε, πάλι αυτό θα γίνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ και η παράταξή μου, δεν ξέρω τα παιδιά που έχω συνοηθεί, θα απέχουμε, αλλά καταψηφίζουμε την εισήγηση του. Μα είναι δεσμευτική, δεν μπορείτε να την καταψηφίσετε. Ιορδάνη, άσε να πω αυτά που θέλω εγώ. Καταψηφίζουμε την εισήγηση του κυρίου Δημάρχου ως προς το θέμα της αντικατάστασης του μέρους της σχολικής επιτροπής. Είναι το δικαίωμα του Δημάρχου αυτό, δεν είναι ότι εσείς θα καθορίσετε. Εμείς καταψηφίζουμε. Δεν μπορεί κανείς να μας πει γιατί το κάνετε αυτό. Καλά, όταν φτάσουμε η ώρα σε αυτό θα το πούμε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Ρούση, εσείς έχετε ζητήσει το λόγο και μετά κύριε Σικάς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, θέλω να προσθέσω ότι αν θυμάμαι καλά, στον ορισμό λέει ότι τη λήξη της Επιτροπής του Διοίκησης του Νομικού Προσώπου την ορίζει η αποκεντρωμένη, ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Δεν ξέρω, δεν ισχύει αυτό. Όταν διαγραφεί η σύμβουλος ή αν εξαρτοποιηθεί. Είστε σίγουροι ότι ισχύει αυτό? Ναι, γιατί μπορεί με να διαγράφει και από την παράταξη, αλλά δεν ξέρω από το αξίωμα. Να σας πω κάτι, και να μην είχε διαγραφεί από την παράταξη, ο Δήμαρχος πάλι είχε το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει. Γιατί νομίζω ο νόμος λέει μέσα ότι μόνο ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Νομίζω ότι αυτό που σας διάβασα είναι ότι λέει για Δήμαρχο, δεν λέει για αποκεντρωμένη. Γιατί και εγώ που το έχω τον νόμο εδώ πέρα. Ποιος νόμος είναι για αυτό? Είναι ο ίδιος νόμος. Λέει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων. Επίσης ο ίδιος νόμος λέει ότι ο ορισμός του Προέδρου. Ο σοβαρός λόγος ποιος είναι? Ο ορισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται συστηματικά. Όταν συστήνεται.
Λοιπόν, υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον κύριο Δήμαρχο. Λοιπόν, εγώ αυτό έχω εν πάση περιπτώσει στα χέρια μου. Λοιπόν, βεβαίως, κύριο Βαρετζής, ορίστε. Αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, ισχύει αν καθαιρεθώ ή αν παραιτηθώ. Αυτό που σας διάβασε ο κύριος Ρούσης είναι ξεκάθαρο. Μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των κατοικών τους. Εγώ περιμένω πρώτα απ' όλα να ακούσω ποιος είναι αυτός ο σοβαρός λόγος που έχει να κάνει σχέση με την άσκηση των κατοικών μου. Κύριος Σικάς, ήθελα... Μισό λεπτό, να ακούσουμε και την ερώτηση. Κύριε Σικά, να απαντήσετε σε όλα ή τι θέλετε. Ας ακούσουμε τι θέλει να ρωτήσει ο κύριος Σικάς, να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Πρώτα να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς με τον κύριο Βαρετζή είμαστε τελείως διαφορετικοί και στα σχολιά μας. Είμαστε μια τελείως διαφορετική παράταξη. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις για τη συμμετοχή της ΔΑΚΗ σε ηλεκτρονικές εκλογές, ΣΑΠΙΖΔΕ και όλα αυτά. Άρα δεν σημαίνει λοιπόν ότι σε καμιά περίπτωση ταυτιζόμαστε με τον κύριο Βαλετζή όσον αφορά το να παραμείνει ή όχι. Είμαστε όμως εκείνη η παράταξη που πολλές φορές θέσαμε θέμα πώς είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια έξοδα για έναν λογιστή και όλοι μαζί το ψηφίσατε. Είμαστε η παράταξη εκείνη που διαφωνήσαμε σε αυτό το θέμα πριν ένα μήνα και ψηφίσατε τον προϋπολογισμό Σχολικής Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν να παίζουμε παιχνίδια εδώ παραταξιακά και να λύσουμε προβλήματα δικά σας. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, να καταγγελθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τέτοιους σοβαρούς λόγους. Όχι, δεν θέλουμε τον Βαρετζή, δεν θέλουμε τον Κλουμιδιώτη και τους διαγράφω. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό έρχεται αυτό το θέμα. Και από τη στιγμή που τα 3/5 τα ορίζει ο Δήμαρχος και άρα λοιπόν έχει δυνατότητα να βάλει όποιον θέλει, γιατί έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφήνουμε θέματα, Πρόεδρε, σοβαρά, όπως πιο μπροστά ανέφερα τη ΔΕΙΑ, τη ΔΕΔΑΠΑΛ και τόσα άλλα, και κουβεντιάζουν τέτοια θέματα και καταναλώνουμε τόσο χρόνο. Και όταν πούμε ένα τέτοιο θέμα, κατευθείαν γινόμαστε κακοί και είμαστε αρνητικοί και δημιουργούμε θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα συγκινήθηκα από τα λόγια του κυρίου Χίρο. Βέβαια, αυτά συγκινήθηκα λέω από τα λόγια του κυρίου Χίρο, γιατί 4 χρόνια έλεγε άλλα πράγματα για τις πολιτικές επιτροπές. Τώρα θυμήθηκε στο τέλος να πει άλλα. Αναρωτιέμαι όμως, όταν ο κύριος Αλεξίου διαγράφει από την παράταξη του κυρίου Χίρο. Δεν διαγράφει, παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε. Προσπάθησα να το διαγράψουν κιόλας. Γιατί αντικαταστάθηκε αμέσως και ρηπεί οφθαλμό από την Οικονομική Επιτροπή που ήταν μέλος. Αναρωτιέμαι γι' αυτό. Εκεί γιατί δεν ενοχλήθηκε ο κύριος Χίρας και ενοχλείται τώρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν τίθεται θέμα καλός ή κακός, καλής ή κακής άσκησης των καθηκόντων του κυρίου Βαλετζή. Τίθεται θέμα ότι δεν ανήκει στην παράταξη του Δημάρχου πλέον. Έχει διαγραφεί. Μην μου τα δείχνει, κύριε Βαλετζή. Έχετε και συμβούλους εξέχοντες νομικούς, μπορείτε να τους ρωτήσετε. Και τέως κοινή. Λοιπόν, να σας τα πω, να σας τα διαβάσουν καλύτερα το νόμο. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που δεν ανήκει στην παράταξη του Δημάρχου, δεν είναι επιλογή του Δημάρχου. Δεν ανήκει στα 3/5, είναι πάρα πολύ απλά. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και αποκεντρωμένη, μπορείτε να κάνετε ένσταση και αν την κερδίσετε, με το καλό να επανέλθει στη θέση σας. Λοιπόν, εγώ εμένω σε αυτό το οποίο λέω, ο κ. Βαρετζής δεν ανήκει στην παράταξη του Δημάρχου, επομένως δεν μπορεί να είναι στα 3/5 της πλειοψηφίας. Είναι πολύ απλό. Τώρα, αν ο κ. Σικάς θέλει να το βάλει σε θέμα άσκησης καθηκόντων ή όχι, δεν βάζω εγώ τέτοιο θέμα. Εντάξει, δικαίωμά σας. Αυτό που είπατε για την Οικονομική Επιτροπή, να θυμίσω πάλι ότι όταν ένας σύμβουλος παραιτείται ή διαγράφεται, έτσι, λοιπόν, αμέσως χάνει και τη θέση την οποία είχε στην συγκεκριμένη Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που παραιτηθεί, συγγνώμη κύριε Αλεξίου, ή διαγραφή, έτσι, σε περίπτωση που κάποια στιγμή ζητήσει από την παράταξή του να τον επάρει πίσω, έτσι, για τη συγκεκριμένη θητεία της Οικονομικής Επιτροπής, δεν μπορεί να ξαναμπεί, επειδή τέθηκε το θέμα για την Οικονομική Επιτροπή, δεν μπορεί να ξαναμπεί εκεί. Εντάξει, από την επόμενη τη βλέπουμε.
Λοιπόν, τη θέση τη χάνει. Λοιπόν, έχει ζητήσει ο κύριος Αλεξίου το λόγο. Στην πράξη τα έχω δει, από τη στιγμή που ανεξαρτοποιήθηκα από τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Χίρα και στη συνέχεια διαγράφηκα, πρώτα είχα κάνει τη δήλωση ανεξαρτοποίησης, είμαι υποχρεωμένος, είμαι υποχρεωμένος και λόγω νόμου από μερικές επιτροπές, όπως στην οικονομική, από τη σχολική μπορούσα να μην είχα παραιτηθεί, αλλά εγώ για λόγους ευτυχίας, εφόσον ήμουν πρόταση της πρώην της παράταξης του κυρίου Χίρα, έπρεπε να φύγω και από εκεί. Αλλά είχα βάσει νόμου έπρεπε να φύγω και από την οικονομική, εφόσον ήμουν πρόταση αυτής της παράταξης. Έτσι γίνονται, ανέκαθεν, και δεν έχει αλλάξει αυτός ο νόμος. Τώρα, άμα ήμουν στη ΔΕΙΑΛ, μπορούσα να μην είχα φύγει. Ήταν δική μου επιλογή, αν από διοικητικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριος Ζαφύρης. Κοιτάξτε, ο νόμος έχει δύο πλευρές. Λέει ότι ναι, τα 3/5 προτείνεται από την παράταξη του Δημάρχου, προφανώς με τον Δήμαρχο. Ο νόμος όμως βάζει ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, το άρθρο 240 του νόμου 3463 του 2006 βάζει ένα πλαίσιο του πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Και λέει το εξής, για να λειτουργεί με ένα λογικό τρόπο το κάθε νομικό πρόσωπο βάζει κάποια κριτήρια τα οποία εδώ εγώ ζητάω, ερώτηση κάνω προς τον Δήμαρχο τώρα, ζητάω να μου υποθεί με βάση το όνομα αυτό τι ισχύει τελικά, τι έγινε τελικά. Δεν αντιλέγω ότι μπορεί να ορίσει το Α ή το Β, αλλά ορίστηκε ένας άνθρωπος εδώ πέρα ο οποίος άσκησε τη θητεία 3,5 χρόνια, 4 χρόνια νομίζω περίπου. Ο νόμος λέει το εξής: τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων. Εγώ ρωτάω, ποιοι ήταν οι λόγοι τελικά που όντως οδηγούν τον Δήμαρχο να πει όχι, δεν θα είναι, και ποιος θα είναι. Ζητάω αυτό που βάζει σαν κριτήριο ο νόμος να μας υποθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανονικά θα βλέπω τον Δήμαρχο έχει βγει έξω. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, κύριε Ζαφύρη, όμως, έτσι στα πλαίσια πάντα της προσπάθειας που κάνω για τη όσο δυνατόν καλύτερη λειτουργία και τις καλύτερες συνεννόησεις μεταξύ μας, έτσι. Λοιπόν, το θέμα το οποίο ήρθε σε εμάς σαν παράταξη με εισήγηση του Δημάρχου για τη διαγραφή του κυρίου Βαρανιζή ήταν ότι σαν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, το τελευταίο διάστημα επέδειξε ασυνονοησία. Δηλαδή δεν μπορούσε, λέει, να τον βρει και να συνοηθεί μαζί του. Αυτό ήταν το ένα, όσον αφορά τα καθήκοντα που λένε. Λοιπόν, αυτό όμως είναι εδώ παραταξιακό, καλώς σας το λέω, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του να ορίσει τα 3/5, όπως λέει ο νόμος. Εντάξει, λοιπόν, και από τη στιγμή που σας λέει που ο κύριος Βαρανιζής δεν είναι στην παράταξή του, δεν αποτελεί και επιλογή του πλέον. Εντάξει. Λοιπόν, μια τελευταία τοποθέτηση, κύριε Βαρανιζή, αν θέλετε. Λοιπόν, και επειδή ρωτάτε γιατί έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έρχεται για να πείτε εσείς αν εγκρίνεται ή αν δεν εγκρίνεται, γιατί είναι δεσμευτική η πρόταση του Δημάρχου. Έρχεται διότι πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει καινούργια σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο ότι τα 3/5 είναι όταν πρόκειται να συγκροτηθεί το σώμα. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για συγκρότηση, μιλάμε για αντικατάσταση. Θα πρέπει πρώτα να αποφασιστεί η αντικατάσταση για τους σοβαρούς λόγους που προβλέπει η νομοθεσία και μετά με βάση τα 3/5 θα ορίσει ο κύριος Δήμαρχος όποιον θέλει. Μιλάμε για αντικατάσταση. Βρείτε μου την νομοθεσία για αντικατάσταση και πέστε μου αν προβλέπει κάτι άλλο. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος σημαίνει στην εισήγησή του και θεωρεί ότι εφόσον θεωρείτε ότι δεν καλύπτεστε με τις απαντήσεις του, μπορείτε να προσφύγετε στην αποκεντρωμένη εσείς ή και όποιος άλλος θέλει από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έτσι είδα σήμερα μια συμπινιά και μπορείτε να πάτε και όλοι μαζί αν θέλετε.
Και για να τελειώσει το θέμα, η πρόταση του Δημάρχου είναι δεσμευτική. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε μόνο, τελειώσαμε, είπαμε την κουβέντα μεταξύ σας, έτσι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται διότι πρέπει να γίνει η συγκρότηση καινούργιας σχολικής επιτροπής. Έτσι. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένσταση. Έτσι, το θέμα έχει κλείσει. Αν θέλετε, ο κύριος Χίρας λέει καταψηφίζει, εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Εντάξει, καλά κάνετε. Λοιπόν, κύριο Ζαφίρης. Παρακαλώ, η πρόταση, η θέση μου να καταγραφεί στα πρακτικά. Καταγράφηκε, είδε. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης όπου δού το Δήμο Δυτικής Λέσβου, οικονομικό έτος 2023. Τελειώσαμε, είπαμε. Λοιπόν, εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κύριος Πάπος Κωνσταντίνος. Ορίστε, κύριε Πάπο. Δεν ξέρω τι ψηφίσατε, κύριος Χίρας. Ως εισήγηση. Ορίστε. Ωραία, και ο κύριος Σικάς. Ωραία, και ο κύριος Ρούσης και ο κύριος Βαρούτζης. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ναι, καταγραφεί ότι καταψηφίζετε διότι δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί, αλλά δεν πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Σας είπα, δεν είναι πλέον στην παράταξη του Δημάρχου, στον Υποδήμαρχο. Εγώ θα τα ξαναπώ πάλι. Λοιπόν, δεν είναι πλέον, δεν αποτελεί πλέον επιλογή του Δημάρχου. Τέλος. Αυτό είναι. Λοιπόν. Διαφωνείτε με αυτό, δικαίωμά σας να διαφωνήσετε, παρόλα αυτά εσείς έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε μόνο για τα μέλη αυτά, τα οποία τα δύο, τα οποία ορίζει η αντιπολίτευση. Λοιπόν, καλώς, όποιος θέλει μπορεί να πάει στην αποκεντρωμένη. Χαίρετε. Λοιπόν, δεν σας ρωτήσαμε, εσείς βγήκατε και είπατε. Έτσι. Όλα καταγράφονται. Όχι, δεν φέραμε να το ψηφίσω, φέραμε να σας πούμε ότι αλλάζει η σύνθεση. Έτσι. Δεν αλλάζει η σύνθεση όσον αφορά τα δύο μέλη της αντιπολίτευσης. Για να κάνετε χωριστή εσείς συνεδρίαση και να ψηφίσετε. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Καραθανάση. Το φέρατε ως θέμα, αλλά όχι για να ψηφιστεί, για να πείτε τι αποφασίσετε και τι διατάξετε για το θέμα του κυρίου Βαρουτζή. Χωρίς να μας πείτε ποιος ήταν ο λόγος, απλά επειδή δεν είναι στην παράταξη του κυρίου Βέλλο. Σας λέω ότι ο λόγος του Δημάρχου ήταν αυτός. Ο Δήμαρχος κάνει την εισήγηση. Έτσι, ο Δήμαρχος κάνει την εισήγηση. Η εισήγηση του Δημάρχου ήταν αυτή που σας είπε.